Συγκρατημένα αισιόδοξος, μεταφέροντας την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να επιλύσει το πρόβλημα, εμφανίστηκε από τα Γιάννενα ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων. Το θέμα κυριάρχησε στη συνάντηση που είχε ο Γιάννης Τσιρώνης την Πέμπτη στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο Θωμά Μπέγκα και τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Χαράλαμπο Μπρέχα. Και λίγο αργότερα στις δηλώσεις που έγιναν, ο Υπουργός έκανε λόγο για συναντήληψη σε πολλά θέματα. Όπως εξήγησε ο κύριος Τσιρώνης, εντός του φθινοπόρου θα ψηφιστούν τροπολογίες στο νόμο που αναφέρεται στη διαχείριση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων, μεταξύ των οποίων θα προβλέπεται και η κατανομή πόρων στους Δήμους που αναλαμβάνουν την κύρια αρμοδιότητα. Μπήκαμε και στο καυτό θέμα που έχουμε ξεκινήσει εντατική δουλειά στο Υπουργείο, το να αλλάξουμε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Και όταν λέω αδέσποτων, μιλάμε για τη συνολική διαχείριση και των δεσποζόμενων ζώων, γιατί από εκεί ξεκινάει και το πρόβλημα των αδέσποτων. Ξαναλέω, υπάρχει συναντήληψη, υπάρχει πολύ καλή διάθεση συνεργασίας. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Νομίζω ότι αυτό που λέω πάντα σε κάθε τόνο είναι ότι η πολιτεία είναι μία. Δεν απασχολεί τον πολίτη αν μια αρμοδιότητα είναι του Υπουργείου ή είναι του Δημάρχου ή είναι του Περιφερειάρχη. Ο πολίτης βλέπει την πολιτεία ως ενιαία και με καλή συνεργασία νομίζω θα δώσουμε στον πολίτη αυτό που του αξίζει. Μια καλή συντεταγμένη διακυβέρνηση της χώρας που θα μας βγάλει από την κρίση και από τα προβλήματά μας. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στην πολιτική σας σκέψη για τη διαχείριση των αδέσποτων? Ναι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο νόμος που παραλάβουμε, ένας νόμος ο οποίος φτιάχτηκε με πολύ καλή διάθεση, φαντάζομαι, τους προκατόχους μου, δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά στους οποίους διαπίστωσα απουσία σημαντικών παραγόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΚΕΔΕ μου είπε ότι αυτός ο νόμος φτιάχτηκε χωρίς να συμμετάσχει η ΚΕΔΕ, ούτε καν κλήθηκαν να ρωτηθούν. Εγώ τον πρώτο που κάλεσα στο γραφείο μου για να πω ότι προβλήματα είναι η ΚΕΔΕ, γιατί ένας νόμος που εφαρμόζεται από τους Δήμους δεν μπορεί να μην έχουν πει οι Δήμοι την άποψή τους πώς θα εφαρμοστεί. Ο νόμος έχει πάρα πολλά σημεία που δεν εφαρμόζεται, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο για την διαχείριση και την περισσότερη των αδέσποτων λέει αόριστα 4 φορείς συναρμόδιους για το έργο. Όταν βάζεις 4 ανεξάρτητους μεταξύ τους φορείς συναρμόδιους χωρίς να διευκρινίζεις του καθενός την αρμοδιότητα, είναι σαν να μην δίνεις αρμοδιότητα σε κανέναν. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα, δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλα. Δεν δίνει στους Δήμους πόρους για να κάνουν το καθήκοντά τους. Δεν διευκρινίζει πώς πατάσετε η διαχείριση των δεσποζόμενων ζώων ώστε να σταματήσουν τα δεσποζόμενα γεννάνε αδέσποτα ή να εγκαταλείπουν ασυνείδητη ζώα δεσποζόμενα που γίνονται αδέσποτα. Είναι άνισο κυρωτικά, δηλαδή έχει σε κάποια σημεία κάποια πρόστιμα που είναι πάρα πολύ εύστερα και ποτέ δεν εφαρμόζονται, αλλά σε άλλες σημεία δεν υπάρχει τίποτα όταν κάποιος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν αναφέρεται καθόλου για τη διαδικασία περισυλλογής και νεκρών ζώων. Το πολύ απλό παράδειγμα που είναι νεκρό ζώο, αυτό πρέπει να νεκροτομηθεί για να δούμε αν είναι άρρωστο, αν έχει λύσα, αν το πάτησε αυτοκίνητο. Αυτές δεν υπάρχουν τέτοιες υποδομές, απλώς το λέει. Το να το λέει ότι πρέπει να περισυλλεγεί από τον Δήμο και λοιπόν και εντάξει, και το περισυνέλεξε. Πού θα το βάλει, σε ποιο ψυγείο, σε ποια διαδικασία, πότε θα έρθει ο κτηνίατρος. Σας λέω πράγματα που όταν όλα αυτά είναι σε μια. Νομίζω ότι η σωστή διακυβέρνηση αυτό που κάναμε. Σε πρώτη φάση καλέσαμε όλους τους φορείς και της κοινωνίας των πολιτών και τους εθελοντές και την Ελλάς και το συνήγορο του πολίτη και τους εκπαιδευτές. Καλέσαμε όλους τους φορείς να είναι μπροστά όλοι στον κοινό διάλογο. Έχω τύψει σε εισαγωγικά πραγματικά. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη λέμε, διότι ο Δήμος Ιωαννιτών, παρότι μετά την επέκτασή του που έγινε καλλικρατικός Δήμος, πλέον δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός αστικού Δήμου και ήδη μέσα μας πλέον στο Δήμο Ιωαννιτών μέσα υπάρχουν οι νέες περιοχές, οι νέες δημοτικές ενότητες και που έχουν και ημιαστικά χαρακτηριστικά και αγροτικά χαρακτηριστικά. Άρα σιγά σιγά θα πρέπει να ασχολούμαστε και με κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά.